τον θάνατο του Ιωνά Καρούση, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι η υπερβολική του αγάπη για την αρχιτεκτονική και η πανεπιστημιακή του εργασία θα τον έφερναν μπροστά στους δύο τρομοκράτες της Χαμάς στο σταθμό του Τραμ στο Τελαβίβ. Ο πατέρας του 26χρονου, διακεκριμένος νευρολόγος, δηλώνει στο Όπεν ότι το παιδί του έπεσε σαν μάρτυρας της ειρήνης. Ο Ιωνάς πάντα πίστευε ότι ο δρόμος της ειρήνης και της αγάπης, ακόμα και για τους εχθρούς, πίστευε πολύ στο μήνυμα το ιδεολογικό του Χριστού. Πίστευε ότι αυτά μπορεί να φέρει κοντά όλους τους ανθρώπους αυτή η αγάπη και αυτή η πίστη. Δυστυχώς ότι θυσιάστηκε σαν μάρτυρας αυτής της ιδεολογίας. Από μικρό παιδάκι, ταλέντο στη ζωγραφική, ταλέντο στη μουσική, έπαιζε πιάνο. Και αυτά ίσως ήταν και λόγοι που τελικά επέλεξε να σπουδάσει αρχιτεκτονική. Φίλοι του Ιωνά σειραίουν στην κατοικία του 26χρονου και συμπαραστέκονται όπως μπορούν στους δύο χαροκαμένους γονείς. Είμαι εδώ με όλους τους φίλους του από τη μικρή ηλικία. Είναι όλοι τόσο, όχι απλώς συντετριμμένοι, αλλά αγαπούσαν, τι να πω. Γιατί ήταν άνθρωπος που δεν είχε ούτε ένα εκατοστό κακό μέσα του για κανέναν. Αντανακλούσε παντού αγάπη, θέρμη και φως. Και αυτόν βρήκαν να χτυπήσουν τα καθάρματα αυτά. Ο νονός του Ιωνά μιλά στο Όπεν. Ήθελε να πάει να συναντήσει το βαφτιστήρι του σε χαρές. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια. Ήλπιζα η επόμενη φορά που θα ήταν η αφορμή ο Ιωνάς για να πάω στο Ισραήλ να ήταν κάτι πιο χαρούμενο. Η αποφύτιση του από το πανεπιστήμιο, ο γάμος του, ξέρω εγώ, ό,τι μπορεί να είναι χαρούμενο ως γεγονός στη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό κανενός μας αυτό το τραγικό συμβάν. Βάθια δεμένος με τη Θεσσαλονίκη, ο Ιωνάς είχε τεράστια αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία με την τελευταία τούρτα γενεθλίων του στα 26 του έτη, στα χρώματα του δικέφαλου του Βορρά. Τα όνειρά του ήταν να ζήσει, να δημιουργήσει, να παράξει, να χαρεί. Του άρεσε πολύ ο αθλητισμός. Και το μπάσκετ. Ήταν φανατικός οπαδός του ΠΑΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στον 26χρονο το Σάββατο στην Ιερουσαλήμ.